Για τον τρόπο σφαγής και σήμανσης των ζώων, ενημερώθηκαν σήμερα από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας Λάρισας, οι κτηνοτρόφοι του νομού, από τους οποίους ζητήθηκε να φροντίσουν να εξασφαλίσουν τις σχετικές άδειες που ισχύουν για 10 ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσει η σφαγή των ζώων. Οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών, υποστήριξε σε δηλώσεις του ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής, κ. Θωμάς Μπατζηλιώτης, είναι εντατική και οποιαδήποτε παρατυπία εντοπιστεί θα τιμωρηθεί, καθώς εκείνο που προέχει είναι πρωτίστως η διασφάλιση των προϊόντων που διακινούνται στην αγορά και η προστασία των καταναλωτών. Με τους ελέγχους να επιτύχουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να μην υπάρχει κανένα παράπονο από παραγωγό ότι δεν έχει σφάξει τα ζώα του. Δεύτερον, να παραχθούν μέσα στις φαγητοτεχνικές εγκαταστάσεις ζώα τα οποία δεν θα είναι ρυπαρά, θα είναι κατάλληλα δηλαδή για κατανάλωση. Οι σφραγίδες πρέπει να είναι ευανάγνωστες, δεν πρέπει να έχουν το χαρακτήρα λεκέ ή μουτζούρας. Να σημειωθεί πως στην αγορά της Λάρισας στις ημέρες των εορτών θα διακινηθούν 80.000 αμνοερήφια, 15.000 χοιρινά και 1.000 βοήδη. Τα κλιμάκια των διευθύνσεων εμπορίου, αγροτικής ανάπτυξης και κτηνιατρικής θα βρίσκονται σε όλους τους χώρους διακίνησης, σφαγής των κρεάτων, αλλά και σε άλλους χώρους που πολλούνται τρόφιμα, ώστε να γίνονται εντατικοί και έλεγχοι αποτελεσματικοί.